Κύριε Κατσότη. Καλημέρα κύριε Πιτερά, κύριε Κοταρίδη. Τι έλειψε χθες από τη συζήτηση που δεν υπόθηκε βέβαια ούτε από την αξιωματική αντιπολίτευση, πολύ περισσότερο βέβαια από την κυβέρνηση. Είναι το δημόσιο σύστημα υγείας και αν αυτό θα έπρεπε να ενισχυθεί ναι ή όχι για να μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες που προέκυψαν από την πανδημία. Ήταν η διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση σε μια τέτοια κατεύθυνση έτσι ώστε να σταματήσει ή να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες? Προφανώς και δεν ήταν. Γιατί αυτό είναι παραμονωγούμενο. Οι νεκροί είναι πολλοί. Τα κρούσματα είναι χιλιάδες. 28% των κρουσμάτων είναι παιδιά και έχει να κάνει με το πώς άνοιξαν τα σχολεία. Έχει να κάνει με το πώς είναι η κατάσταση στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλα αυτά δεν τα άγγιξαν στη συζήτηση και είναι αυτά τα οποία παλεύουν σήμερα οι εργαζόμενοι και ο λαός μας, είναι αυτά που απαιτούν οι εργαζόμενοι στο υγειονομικό σύστημα υγείας για προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, άλλου προσωπικού, για μονάδες εντατικής θεραπείας, για όλα αυτά που σήμερα θα μπορούσαν να είχαν συμβάλει έτσι ώστε οι συνέπειες να ήταν λιγότερες. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες και βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις ευθύνες, γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας υπονομεύτηκε, απαξιώθηκε, ενισχύθηκε η πραγματοποίηση της υγείας, ο ιδιωτικός τομέας, το οποίο βέβαια τώρα ενισχύεται ακόμα παραπέρα με το νέο ΕΣΥ που προτάσει η κυβέρνηση, όπου έχουμε συγχωνεύσεις νοσοκομείων, κλείσιμο κλινικών και ενίσχυση συνολικά των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο λαός μας πρέπει να σταθεί απέναντι σε αυτή την πολιτική, αν πράγματι θέλει να υπερασπίσει την υγεία του όταν αυτή διασαλεύεται. Πάντως ο λαός έχει πείρα από τις συμμαχίες κορυφής, από τις κυβερνήσεις συνεργασίας εδώ και αρκετά χρόνια. Εξάλλου και ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί από την κυβέρνηση κοινό υπουργό υγείας, κοινό υπουργό τουρισμού. Υπάρχουν λοιπόν στρατηγικές στις οποίες συμφωνούν και ο λαός θα πρέπει σήμερα να δει ποιος είναι με ποιον και ποιος υπηρετεί τις ανάγκες του. Το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί και να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν και τα στερούν αυτές οι δυνάμεις οι οποίες έχουν απέναντι τα λαϊκά δικαιώματα για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Σας αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία ζει ο λαός και πρέπει να πάρει τις τύχες στα χέρια του.